Λοιπόν, η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Μισός βαθμός κάτω από το 0. Είμαστε στο Σμόλικα. Μετά από τα πρώτα χιόνια, ας το πω έτσι. Είμαι μαζί με τον Δημήτρη. Δεν θα γυρίσω την κάμερα γιατί έχει πάρα πολύ φως, δεν έχει νόημα. Δημήτρης ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να κάνουμε μια διπλή νυχτερινή στις υπόρειες του Σμόλικα. Αν δεν ξέρω πού θα μας βγάλει ο δρόμος, γιατί είμαστε στα 1500 περίπου και βλέπουμε τα πρώτα χιονάκια. Υπάρχουν βέβαια ροδιοσχές από αυτοκίνητα τα οποία έχουν ανέβει και αυτά πάνω. Πρώτο Θεός, αν βολεύει η κατάσταση, αν βολεύουν οι καιρικές συνθήκες, λέμε να στήσουμε σκηνή. Αυτό ήταν το κόνσεπτ και ακριβώς που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα με την οικογένεια στο Τουγκούσι Βουλτόκι, στη βρύση του Τζαούσι. Και από εκεί αύριο βλέπουμε. Πάμε για προς το Σμόλικα. Πολύ ωραίες οι συνθήκες, έναστρος ουρανός. Εντάξει, θα κοιτάξω προς τα πάνω, δεν θα φανεί ποτέ. Πάμε. Τώρα σταματήσαμε εδώ πέρα που δεν έχει χιόνι για να κάνουμε αλλαγές στα χειμερινά τα ρούχα και όχι τα της πόλης. Και σιγά σιγά οργανωνόμαστε για την συνέχεια της βόλτας μας. Δημήτρη, όλα καλά ρε! Μπράβο! Είμαστε στο Παντελπιζάνι, αρχίζει το χιονάκι σιγά σιγά και δίνει τη θέση του στο χωματάκι. Μίτσο, εντάξει, ντυθήκαμε? Όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Είπαμε, δεν πουσάρουμε τα πράγματα, δεν τα σβρώχνουμε μέχρι όσο πηγαίνουμε, όπου καταφέρουμε να φτάσουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε. Στείλουμε σκηνή. Έχω μία αισιοδοξία ότι θα βγάζει μέχρι τέρμα πάνω. Εντάξει, δεν έχουμε και το εκτός δρόμου όχημα. Αλλά αισιοδοξώ. Εδώ είμαστε στα 1600 κοντά. Ή τουλάχιστον 1550 και πάνω. Εβδομάδα διαφορά, έτσι. Εντάξει, κλισέ είναι λίγο αυτά, αλλά όταν τα βιώνεις, σου έρχεται περίεργο. Τώρα εδώ ήμασταν με τη μικρή, κατέβηκε η μικρή εδώ πέρα στο κατέβασμα, έπαιξε λιγάκι, εδώ ίσα ίσα τώρα είναι, δύο πόντους σου. Και κοίτα πώς είναι τώρα. Αφιλόξενο, δύσκολο, θέλει την προετοιμασία του. Πλην όμως πανέμορφο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρέδωσε το πνεύμα. Ωραία. Να ξαμασυγχωρέσετε για αυτά τα ερασιτεχνικά πλάνα, αλλά αυτή η κάμερα βλέπει λίγο καλύτερα το κινητό από την κλασική. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, στα 1750 είμαστε. Εδώ πάμε προς τη βρύση του Οικονόμου. Ένα σημείο που κατεβαίνει μια υδρομάστευση, πολύ χαρακτηριστικό σημείο, και μετά έχει λίγο ένα κομμάτι το οποίο φοβάμαι, αλλά άμα είναι έτσι όλο καλυμμένο σε 5 πόντους χιόνι, δεν το φοβάμαι καθόλου. Είναι απλά κλειστερό και λίγο επικλινές. Μίτσο, τι λέει, πώς φαίνεται? Όλα καλά, τέλεια. Είναι και ευκολία να έρχεσαι εδώ με αμάξι να γλιτώνεις όλο αυτό το περπάτημα, έτσι δεν το συζητώ. Είναι τώρα που το επιτρέπουν οι συνθήκες, γιατί μετά από λίγο. Δημήτρης εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Τελευταία φορά που κάναμε κάτι μαζί και το έκανα σαν βίντεο, νομίζω σαν Δημήγας. Έτσι ναι. Είχαμε κάνει κάτι άλλο και το ξεχνάω. Τον Αύγουστο στο Σμόλικα. Λίγο εκτός, η απόλυτη ησυχία, έτσι όταν πατάς το εκτός. Δεν ξέρω αν φαίνεται το λαμπύρισμα κάτω, είναι στρασάκια που λέει η κόρη μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλουμε ένα χιλιόμετρο πορείας έχουμε ακόμα, τα μάξι από τη βρύση. Να η βρύση, εδώ είναι. Μετά από αυτό το
Λοιπόν, συνεχίζουμε να περάσουμε το δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, το οποίο είναι πολύ ήμερο. Αυτό εδώ το φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, camp στο Valle Amare, στο τέλος του χωματόδρομου. Να είναι καλά και το όχημα που έκανε ροδοσιές, να μην μας αγχώνει. Μάλλον τα παιδιά από τους Μούν της Μόλικας θα είναι. Από το Μούν της Μόλικας. Είναι το πλάτωμα το οποίο τελειώνει κυρίως χωματόδρομος. Προς τα εκεί πάνω είναι η συνέχεια για την τελευταία στάνη. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Ενώ το πλάνο αρχικά ήταν να προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Έχει αρκετό χιόνι, θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά. Συν η γλύκα του... Κοιτάξτε εδώ. Έτσι. Στρασάκια παντού. Φαίνονται, λαμπυρίζουν. Η γλύκα του να έχεις το αυτοκίνητο δίπλα σου. Μετράει πάρα πολύ. Πού στήσαμε? Λοιπόν, το αυτοκίνητο κοντά. Στήσαμε κάτω από ένα δέντρο. Γιατί όπως βλέπετε δεν υπάρχει πάρα πολύ χιόνι. Φώτισε λίγο. Ευχαριστώ. Μπράβο Μίτσο. Μίτσος εδώ άξιος βοηθός. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό μαζί. Ένα πασαλάκι εδώ να βάλουμε. Ωραία. Και κοιμόμαστε εδώ πέρα. Ελέγχουμε το δέντρο πάνω να μην έχει πάγους για να μας πέσουν πάνω και να μας τρομάξουν, ξυπνήσουν ή οτιδήποτε. Και μη τι άλλο, είμαστε και δίπλα στο δρόμο. Αν είχε και τηλεφωνικό σήμα, να μην χρειαστεί να περπατήσουμε λίγο ακόμα για να επικοινωνήσουμε, να δώσουμε το ok σε όλους ότι είμαστε καλά και στείλουμε. Θα ήταν τέλεια. Είναι τέλεια, μην γελιόμαστε. Περιμένουμε να βγει και το φεγγάρι μέχρι να φάμε, να οργανωθούμε, να μιλήσουμε. Κανονικά από εδώ κατεβαίνει ο δρόμος. Από εδώ τώρα εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα, εννοείται. Μισό λεπτάκι. Από εδώ κατηφορίζει ο δρόμος, κατευθύνεται προς το ρέμα και περνάει απέναντι για τη διαδρομή την οποία είχαμε δείξει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί, οπότε αύριο το πρόγραμμα έχει Σμόλικα και μεθαύριο από την νότια του πλευρά και μεθαύριο Δρακόλυμνη. Καλώς εχόντων, έτσι. Πάντα. Δρακόλυμνη, εννοείται. Δρακόλυμνη, εδώ αγαπάμε Δρακόλυμνη. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω το φακό. Έτσι, τρέλα δεν πάει στα βουνά. Κάτσε να κάνουμε ένα πορτρέτο, φώτισε ο ένας τον άλλο. Έτσι. Αυτά, η τρελή. Λοιπόν, πάμε να γεμίσουμε τη σκηνή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν πάμε πουθενά χωρίς σωστές πρωτεΐνες. Τιμημένο ελληνικό πιτόγυρο στα χιόνια. Τώρα σε λίγο θα φάω κι εγώ. Έκανα το... τη διάταξη μέσα. Λοιπόν, η μεγάλη άρκτος φαίνεται. Αρχίζει και ο Σμόλικας εδώ, για μας που συνηθίζει το μάτι μας, φαίνεται η σιλουέτα του. Ο οποίος σημαίνει ότι ο βοράς είναι προς τα εκεί μεριά. Τέλος πάντων, τι σας δείχνω τώρα. Θα δούμε στο διατάφτα. Η μούλη μας είναι έτοιμη. Εντελώς βασικά. Δύο υπνόσακοι, το πιο θερμομονωτικό για το Μίτσο, γιατί δεν έχει τόσο ζεστό sleeping bag, το λιγότερο μονωτικό για μένα με το πιο γερό sleeping bag. Λίγο πολύ, στα ίδια. Τιμημένη σκηνή. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Κάνουμε τα τελευταία μας. Απόλαυση αυτό που έλεγα με το Μίτσο πριν, ότι στείνεις τη σκηνούλα σου χειμώνα, δεν έχεις ούτε να ανησυχείς για... μύγες, κουνούπια, αραχνούλες. Εν τω μεταξύ ήδη έχει παγώσει, έτσι. Ήδη έχει παγώσει από πάνω. Η τέτοια το βλέπεις. Κρυσταλώνει. Αυτό αύριο θα είναι κράτς κράτς. Καλά, το τσάφωσε κιόλας. Βάλαμε και την είσοδο, ένα μικρό προθαλαμάκι που έχει εδώ πέρα από αυτή την πλευρά. Για να μην χρειαστεί να πατήσουμε χιόνι. Σωστός. Τρώγε. Τρώγε μισό, μπράβο, εντάξει. Αυτά, μείον 6. Λοιπόν, έχοντας την άνεση του αμαξιού δίπλα μας, πολλά πράγματα είναι ευκολότερα. Έτσι, εδώ βλέπετε στο προθάλαμο τι ωραία που υπάρχει χώρος για να βάζεις ένα-δύο πράγματα. Πολύ σημαντικό όταν βρέχει αυτό, να το κοιτάτε αυτό, άμα σας δίνει τη δυνατότητα έστω από τη μία πλευρά, καλύτερα και από τις δύο.
αυτή η σκηνή δίνει από εδώ προ θάλαμο και από την άλλη τίποτα. Λοιπόν, είμαστε μέσα σε ένα sleeping bag, έξω έχει μείον 6 και λογικά θα πέσει μέχρι τους μείον 10. Η χειρότερη ώρα από άποψη θερμοκρασίας είναι εκεί που σκάει ο ήλιος, όταν σκάει ο ήλιος. Για τους αρχαρίους, εννοείται θέλεις ένα πολύ ζεστό sleeping bag και πάρα πολύ σημαντικό είναι το τι θα υπάρχει εδώ κάτω. Το δάπεδο της σκηνής ναι μεν είναι διάβροχο, έτσι, αλλά δεν σου παρέχει καμία προστασία, καλά τα λέει Δημήτρη, καλά. Για το κρύο. Το νιώθεις σφαιρικά, να έρχεται από παντού, αναβλύζει κρύο, έτσι, ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Οπότε θέλεις οπωσδήποτε ένα καλό μονωμένο στρώμα, ειδικό για χειμώνα, και ακόμα καλύτερα και ένα καλό συνθετικό ή πουπουλένιο sleeping bag, υπνόσακο. Μέσα στη σκηνή, όταν είμαστε ένα άτομο, εντάξει, είμαστε άρχοντες. Όταν είμαστε δύο άτομα σε μια σκηνή δύο ατόμων, αυτή θεωρείται τριών, αλλά είναι ουσιαστικά δυόμιση που λέω κι εγώ, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά πού βρίσκονται τα πράγματά σου και τι πράγματα θα έχεις. Εδώ κοιμόμαστε με τελώδες απαραίτητα, ούτε μπουφάν ούτε τίποτα. Ένα καλό ισοθερμικό κάτω. Για πάμε. Ένα καλό ισοθερμικό πάνω, έτσι, ένα σκουφάκι και μόνο ένα μπουφάν σε περίπτωση θα χρειαστεί να βγεις έξω να κάνεις κάτι. Τα εντελώς απαραίτητα σε κάποιες θήκες, να ξέρεις ότι και σε έκτακτη στιγμή, έτσι, είπαμε, όταν είσαι άνετος, όλα είναι καλά. Σε έκτακτη στιγμή θα βρεις τα πάντα στο πι και φι. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα, περιμένουμε λίγο την πλάση να έρθει το φεγγάρι. Ο Δημήτρης ασχολείται και με τη φωτογραφία. Άγρυπνος φουρός εκεί. Σωστά, καλά τα λέω. Τέλεια. Λοιπόν, δεν είχε περιπατητικό σήμερα μέρος, ημέρα, αλλά αύριο επιφυλασσόμαστε για κάτι πολύ πολύ ωραίο. Οπότε περιμένουμε το φεγγάρι να βγάλουμε μερικές φεγγαρόλουστες χιονισμένες φωτογραφίες, αγαπημένο αντικείμενο όλων των φωτογράφων, αυτά τα δέντρα. Λοιπόν, οπότε, εγώ την πέφτω για λίγο, Δημήτρη, τα λέμε μετά. Το πιο εύκολο βιντεάκι που έχω κάνει, δεν χρειάζεται ούτε καν να στρέψω το κινητό κάπου. Είμαι κουκουλωμένος μέσα, κάνω μια προσομοίωση, ας το πω έτσι, να δω πώς είμαι. Όλα απαλά, ζεστά και αφράτα. Απίστευτο, πολύ ωραίο συνέστημα. Το μόνο που έρχεται από κρύο είναι απ' έξω η μύτη. Και μπορεί να μπουν, πώς το λένε, η υγρασία, αφήνεις τη μύτη απ' έξω. Κλείνει, τέλος, όλα καλά. Μίτσο, πώς είναι έξω τα πράγματα, ρε. Μπράβο. Το μόνο που μου λείπει είναι ένας αρκούδος εδώ πέρα να πάρω αγκαλίτσα όπως τα παλιά χρόνια που κρύωνα και μπαίνα βάθια μέσα στο πάπλωμα. Το πάμε και το κάναμε, η ώρα είναι 2 παρά. Βγήκαμε ένα μισαωράκι, βγάλαμε 4-5 φωτογραφίες. Ο Δημήτρης έβγαλε παραπάνω φωτογραφίες. Εγώ το βοήθησα με το ειδικό έργο του να είμαι ξαπλωμένος μέσα στο sleeping bag και να κουνάω ένα φως για να βγει καλά φωτισμένος ο υπνόσακος. Έτσι. Οπότε επιστροφή στον ύπνο, μείον 6 σταθερά, εντάξει, εδώ στο βουνό τώρα δεν ρίχνει άλλο θερμοκρασία, τόσο είναι. Κατάψυξη άρρωστε, ελαφριάς μορφής. Λοιπόν, αυτά. Καληνυχτίζουμε για να συνεχίσουμε το έργο μας αύριο το πρωί. Για να δούμε Δημήτρη φωτογράφο, νάτος. Χαίρετε. Χαίρετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε.
αλλαγή σχεδίων, αλλαγή πλάνου, αλλαγή καιρού. Ερωτηματικά πολλά. Τι κάνουμε? Λοιπόν, καλημέρες. Ξύπνημα εδώ πέρα. Έχει κλείσει ο καιρός με υψηλή έφωση. Μέσα υπάρχει ορατότητα. Ο ήλιος σκάει, δίνει τα πρωινά του χρώματα. Θερμοκρασία έχει μαλακά. Λοιπόν, οι πρώτες σκέψεις είναι από σωματικές όσον αφορά ότι δεν σου βγαίνει μιλιά από την ομορφιά του τόπου. Θα σκεφτείτε ότι ήρθαμε βράδυ εδώ πέρα. Μίτσο, καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να δεις την τύμφη. Κοίτα την κούρα. Και την κούρα μέσα. Κοίτα την κούρα. Τρέχουμε, πάμε εκεί. Του φωτογράφου η ζωή. Τρεχάτε, έχει 10 λεπτά ωραίο φως. Οι πρώτες σκέψεις είναι να απολαύσουμε τη στιγμή. Το καλό είναι ότι είναι ψηλή νέχωση, δεν είναι κάποια αντάρα η οποία η κορυφή φαίνεται. Οπότε περιμένουμε λιγάκι και βλέπουμε για το τι αποφασίσουμε να κάνουμε. Μείον 3. Μαλάκος θερμοκρασία. Έτσι γίνεται πάντα. Ωραία, στο χιονάκι. Σημάδια από ζώα. Έχοντας απαθανατίσει την ομορφιά της τύμφης στο πρωινό φως, κατεβαίνουμε μολυκάρα μέσα. Εμένουμε στο αρχικό μας σχέδιο, θα πάμε προς το Τουγκούσιε, προς τη Βρύθια, έτσι να δούμε κάτι διαφορετικό. Αν μη τι άλλο, θα είναι πανέμορφα. Και βλέπουμε για τη συνέχεια. Χθες, αν μπορούσατε να δείτε καιρικές κάμερες, ήταν ο ορισμός του αψεγάδιαστου ουρανού. Τίποτα σύννεφα, καταγάλανος ουρανός σε φάση που ήταν σαν να πήρες ένα μπλε χρώμα και άρχισε να βάφεις οτιδήποτε υπάρχει πάνω από τη γη. Και σήμερα, ενώ η πρόβλεψη ήταν αντίστοιχη, αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε να οργανωθούμε λίγο με σακίδια και αξεσουάρ κτλ. Τι θα πάρουμε μαζί μας, να φάμε κάτι και να αποχωρήσουμε λιγάκι.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9, έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε μαζέψει. Παλιά μάρε, ξεκινάμε για το συσταγωγικά άγνωστο μέχρι που θα φτάσουμε, τι θα κάνουμε. Εντάξει, δεν είμαστε και τα fitness τέρατα, δεν ξέρουμε τι χιόνι έχει. Πάμε να δούμε την όμορφη περιοχή που είχαμε επισκεφθεί, είπαμε, την προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Να κάνουμε αυτή τη βόλτα, να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας και αν ανεφορίζει προς τα πάνω σχετικά εύκολα χωρίς αέρα, γιατί το μυρίζουμε ότι εκεί θα έχει ένα αεράκι. Προχωράμε. Δημήτρης. Όλα κομπλέ. Ξενοφών. Βουρ. Πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη, από εδώ πηγαίνει για το ρέμα. Το ποτάμακι είναι τα ρέματα τα οποία κατεβαίνουν από τον Μόλικα και σιγά σιγά δημιουργούν τους παραπόδους του ΑΟΟΥ. Είναι παγωμένο, έτσι. Έχει τσακώσει πάνω. Δεν είναι πούδρα. Εντελώς. Κοίτα εδώ. Αυτά εδώ είναι πατήματα λαγού. Ένα-δύο πίσω, ναι. Πόδια και τα δύο μπροστινά. Πήγαινε προς τα πάνω, ανηφόριζε. Αυτό είναι πάτημα από κάτι άλλο. Να το. Τουπ-τουπ, τουπ-τουπ. Ωραία. Φασαρία, έτσι, κρόντς, κρόντς. Κρόντς, κρόντς, φασαρία, λέω. Να, γι' αυτά είμαστε εδώ, ε. Εδώ πρώτη φορά έρχομαι με χιόνι τέτοιο. Να πω την ναι. Αλήθεια, ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ας πάμε στο ποτάμι. Οπα. Προφανώς ένας λαγός πήρε την πορεία που πήραμε και εμείς. Πρόσεξε εδώ, Μίτσο, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια ρεματάκια τα οποία δεν φαίνονται. Να, προς Δρακόλυμνη, προς τη Μουγκουρίδα, έχει ήλιο. Το βλέπεις. Ναι. Άμα βγει ο ήλιος, αλλάζει πολλά. Λοιπόν. Έλα για την Ιωάννα. Από όπου και να δεις αυτή τη φωτογραφία, από κινητό των 50 ευρώ, από κινητό των 1500 ευρώ, από combat camera, από τα Tamagotchi, είναι αυτό για το οποίο ξεκινάει κάποιος, τρώει ένα κρύο βράδυ και λέει ότι θα κάνω μια πορεία, θα ακούσω το αφράτο χιόνι και θα βλέπω αυτά απέναντι. Μαγεμένος Δημήτρης. Να πούμε ότι Δημήτρης έτσι έχει καταγωγή έμεσα από Πάπικο, έτσι, να πούμε ότι η μητέρα του κρατάει από εκεί και έχει γεννηθεί, μεγαλώσει, έχει κάνει πάρα πολλά καλοκαίρια και χειμώνες στο Ζαγόρι, αλλά δυστυχώς δεν έχει αυτή τη θέα. Έχει τους πύργους της Αστράκας, έτσι, και την ανηφοριά για το καταφύγιο. Καλά τα λέω. Πω. Πω, ε. Και ο λάβατος πίσω. Έτσι. Τώρα φώτισε εκεί που... Ωραία. Έχουμε ήλιο, Μίτσο. Έστω όσο είναι, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας εκεί. Και πάμε. Πάμε. Δείτε εδώ μαγεία. Εδώ μπορεί να πηγαίνει και από πάνω, αλλά... Το χιόνι τα εξομαλύνει όλα τόσο αρμονικά. Σοφή είναι η επιλογή.
Έτσι. Στο ρεματάκι. Μικρό. Yeah. Είμαστε στο ρόμπολο του Αντίλογου, εδώ που λέγαμε ότι όπως πηγαίνουμε προς την καλύβα αριστερά. Κάτω φαίνεται πιο ομαλός ο δρόμος, αλλά ξέρουμε, ο σωστός είναι από την πάνω. Έχουμε κάνει τα μισά της διαδρομής του δασωμένου, άλλο τόσο υπολείπονται μέχρι να βγούμε σε νυχτωσιά. Πάμε! Από εκεί καθαρίζει ο Σμόλικας, πάμε! Να, αυτό είναι το ρόμπολο, Δημήτρη. Αν το δεις, έχει υπεφοβελώνες όλες, είναι ξεραμένες, ενώ δεν έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Τέλος πάντων. Αγαπημένο στα βουνά, όταν έχουν χιόνια, πάνω στα δέντρα, για να δούμε πόσο ψηλά θα πάει. Οπ, ένα επίπεδο πάνω. Οπ. Ωρε μάνα μου. Πώς. Έτσι. Και τα υπηρώτικα έτσι σε μουσικό background, όσοι έχουν βολτάρει μαζί μου ξέρουν ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάναμε έτσι αυτό το κομμάτι λίγο απότομο που είναι και πάμε τώρα για την κούρμπα, Δημήτρη. Φανεί το χωριό. Έλα κάποια πλάνα πίσω. Ωραία. Ωρε πουδρίτσα. Αυτό είναι. Άλλα πατήματα εδώ. Κάτι που είχε οπλή, λογικά. Έτσι. Έλατε. Δεν ξέρω. Ας μας απαντήσουν οι γνώστες. Το γράψε. Ναι, ναι. Συνεχίζω να γράφω λίγο ακόμα. Ναι, αυτό είναι λαγός. Λοιπόν, μετά την κουβέντα του αν κοιμήθηκε ο Δημήτρης και πώς προχάλιζε, στο ξέφωτο σημείο, την κούρμπα, κατεβάζουμε εδώ πέρα, έχουμε ζεσταθεί λιγάκι. Πόσο διαφορά κάνει η πλάση όταν έχει χιονίσει, έτσι. Πάμε, πάμε προχωρήσουμε, πάμε προς το ξέφωτο. Μίτσο, έχουμε 10 λεπτά, 15 για το ξέφωτο. Και εκείνα είναι τα όρη, αυτά τα κοντινά εννοείται, είναι του Σαγορίου. Λάιστα, βρυσοχώρια, μόρφα κτλ. Και πιο πίσω είναι η Βάλια Κάλτα. Που είναι το αυγό, φαίνεται. Ίσια προς τα γελιστερό, νομίζω. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ας με συγχωρέσουν. Μια πέτρα έπεσε. Γι' αυτά είμαστε εδώ, αγαπητοί. Γι' αυτά χαιρόμαστε να σας δείχνουμε. Πάμε και για το ξέφωτο. Άσαμε. Μπλε και άσπρο. Άρε κύρα τύμφι. Άρε μόσια. Λοιπόν. Αλογότοπος είναι αυτός ψηλά. Αυτά είναι. Έτσι.
νότιες υπόρειες Μόλικα, σε πολύ διαφορετικό σκηνικό. Το background του και του ουρανού έχει λάμψει, όπως και χθες, όπως και την προηγούμενη φορά που ήρθαμε. Αλλά αυτό το άστρο κάτω σας λέει να ισάνει. Λοιπόν, όσον αφορά το αρχικό πλάνο, ήταν να μείνουμε εδώ χθες το βράδυ, αλλά μεταξύ μας ποιος κάνει όλη αυτή την πορεία με 15 κιλά σάκο και βάλε και υδρότα. Από εδώ φαίνονται τα άγραφα, ωραία. Τέρμα μέσα. Και η στάνη μία εβδομάδα μετά. Λοιπόν, στο στοίχημα η στάνη έχει νερό. Η βρύση τρέχει. Εγώ πίστευα ότι θα υπάρχει ένα μέρος εδώ πέρα το οποίο θα είναι φαλακρό από χιόνι, Δημήτρη, αλλά τελικά έπεσα έξω. Γιατί είναι η κατεβασιά από πάνω, να. Αυτός ο αέρας που έρχεται τώρα, το γλύψιμο πάνω από τη ράχη, είναι αυτός που έφερε όλο αυτό το χιόνι και το μπούκος εδώ, γιατί έχει αρκετό χιόνι εδώ πέρα. Και λογικά θα στείναμε εδώ πέρα. Απάνεμα. Δεν πειράζει. Ωραία. Τι σου λέει, κύριε Δημήτρη? Τέλεια, τέλεια. Έτσι και έτσι. Πάμε να ανέβουμε το μεγαθύριο, το πρώτο πλατό. Πάρουμε λίγο ύψος για να συνεχίσουμε. Όπου βγει, Μίτσο, όπου βγει. Εκτός αν θες να πάμε απέναντι κορυφογραμμή, εκεί στο Αφιενάκι. Θα πάμε εκεί? Ναι. Πάμε. Άντε. Στο δύσκολο κομματάκι της απότομης ανηφόρας. Για να ανέβουμε πάνω από το λασωμένο μέρος. Το τουκούσι ευουλτόκι κρύβει την καμήλα. Όπως βλέπετε εκεί αφήσαμε τις ρακέτες. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Χιόνι είναι σε σημεία πολύ ρηχό και δεν θα προχωρήσουν και πάρα πολύ. Οπότε κερδίζουμε σε βάρος. Για την φορήτσα είναι σχετικά απότομη, οπότε... Μπράβο, Μίτσο. Μίτσο, χαιρέτα, ρε. Μπράβο, ρε, Μίτσο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αγραφάκια, αγραφάρες. Δύο εκατό, πάμε. Η γειτονιά των Κεραυρόπληκτων. Όπου τι γίνεται εδώ. Εδώ και η νέα ζωή, να το μικρό ευλογία. Η θέα προς τα πίσω. Συγγνώμη, η θέα δίπλα μας και η θέα μπροστά μας.
Κοίτα και λίγο. Ε? Κοίτα λίγο πίσω σου. Άιντε, τέλεια. Έλα, βγάλετε το παιδί από μέσα σας. Αυτά που τρώμε στην πόλη καλύτερα είναι. Φαγουρίζεσαι λίγο. Ω, κοίτα, κοίτα εδώ. Έλα, πάμε. Ω. Οι δύο κορυφούλες του Γκόσιο Βολτόκι μπροστά μας. Τώρα και είναι μέρτσι, καφαίνεται. Πλάγια, όλη η τύμφη. Εδώ, τα έργα των καιρών. Έλα. Πάμε εκεί πάνω, θέλω να πάμε. Για την γυναίκα της ζωής μου, Νατάσα, γεια σου. Έχουν καλυφθεί στο χιόνι αυτά που μου ζήτησες να βάλω. Πολύ λίγα φαίνονται. Αν δω κανένα σε καλύτερη ανάπτυξη, θα το βγάλω. Στράτα νοητή. Κοντά στα 270 φτάσαμε στο τέλος του δασωμένου. Από εδώ ελαφραίνει η βλάστηση. Πίσω από τις πέτρες είναι το άπλωμα. Πάμε. Υπέροχα τα ρόμπολα εδώ, είναι μαγεία. Μίτσο, έφτασα! Σύμπλεγμα είναι αυτό. Απόλαυση, παιδιά. Δούμε λιγάκι την πλάση. Εδώ είναι μέχρι τη γάμπα το χιόνι. Μας έβει σύννεφα. Γκουρίδα, έτσι. Νάτος. Το Λεσκοβίκι και το ύψωμα φαίνεται στην Αλβανία, πίσω από εκείνο το δέντρο. Τι πανέμορφο δέντρο είναι εκείνο. Δημήτρης παίρνει το ρυθμό του, έχει μείνει λίγο πίσω, εντάξει. Όλα καλά. Πάμε. Από τα 270 περίπου. Άγραφα.
κύριος Όγκος του Λάκμου συνεχίζει προοπτικά στα Αθημανικά και στην Κακαρδίτσα. Ο Σμόλικας πάνω, θα βγάλουμε και ένα πλάνο από το Σμόλικα, εννοείται. Και η κυρία Τύμφη. Γνωστή βάδα! Μαμά! Τι, το χάσα. Εκεί είναι το υψωματάκι της Δρακόλυμνης. Άγιος Μόλικας. Πρώτο πλάτωμα λοιπόν. Άλλαξε η ισορροπία λευκού. Από το 5.800 έχει σκαρφαλώσει το 7.5-8 χιλιάδες Κέλβιν για εμάς τους λάτρες της οπτικής και της φωτογραφίας. Άρε Βασίλο, γλίτωσες τους χιόνο Ταλιμπάν φέτος. Ο αφιένας της Δρακόλυμνης, εκεί πέρα πάνω, Νεμέρτσικα. Το μεγαλείο όλης της Σπίνδου είναι σαστισμένος. Εδώ. Γυρλάντες κάτω από τον αλογότοπο, μπροστά από το Εφτάβρυσο, την αρχή του Εφτάβρυσου. Άλλη μαγεία. Καλώς σας ευρώ το καλοκαίρι. Στρώσιμο στη ρίζα, έτσι, έτσι ξεκίνησε το βράδυ χθες. Με τα τελευταία χιόνια εδώ θα το προσπαθήσω, δεν δεσμεύομαι, να μείνουμε στη βρύση Τσαούση και να το πάρουμε χωρίς περιτά βάρη, με λιγότερη ευλημασία.
κυκλοφορεί το χιόνι και πέφτω κβαντιστικά μισό-μισό πόντο κάθε τόσο. Ντουπ. Να το πάλι. Άρε την πάρα. Άρε πίνδος. Τσιτ. Πω. Έτσι. Μόλικας, 15 Γενάρη. <2023. laughs> Νότιες υπόρειες. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά την κατάβαση. Έλα, που ξέρω ότι σας αρέσει. Μιτσό! Έλα, έρχομαι. Έρχομαι. Κολοσκή, όπως λέμε οι φίλοι. Τώρα. Έρχεται η ελεύθερη πτώση. Εδώ ήταν δύσκολο. Με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα της κατηφόρας. Εμείς οι τρελοί του βουνού ανεβαίνουμε για να κατέβουμε, έτσι. Το οποίο ποτέ δεν έχει ενδιαφέρον να δεν πέσει και μια φορά γλιστρήσεις, βρύσεις. Σας αφήνω με πολύ όμορφα πλάνα. Η ανατολική πλευρά έχει αρχίσει και ανταριάζει. Κοιτάξτε εκεί. Η μόσια. Μόσια στα βλάχικα θα πει γριά, ε. Εγώ θα σας μαθαίνω τι θα γίνει. Γέρος και γριά δηλαδή. Δεν θες να βρίσκεσαι εκεί πάνω χωρίς σωστή ένδυση. Λοιπόν, πάμε. Νέγιο πόνε. Πέφτεις. Έτσι. Ο άος μέσα λαμπυρίζει. Όμορφα. Επίσης μη σου έρθει καμία καλή. Αλλά έχεις πούπουλο πάνω, εντάξει. Ακούγεται και ένα ντουπ.
Έλα. Δημήτρη. Έχω τρία χέρια. Θέλω... Πάντα ήθελα κάποιος να με τραβήξει πλάνα. Όχι τόσο κοντά, δεν χρειάζεται. Έτσι να φαίνεται και η μήνυμα. Δεν είναι ωραίο σημείο. Δημήτρη, μόνο μην πέσει, έτσι. Καλά το πας, μπράβο, έτσι. Μη μαθαζέ. Οκ. Κατάβαση πάντα είναι πιο επικίνδυνη από την ανάβαση. Λιγότερο δύσκολη, αλλά πιο επικίνδυνη. Μακρά, το έχουμε πει 700.000 φορές. Πω. Πόση πληροφορία να χειριστεί το ανθρώπινο μάτι. Πραγματικά. Χάνοντας την τύμφη από το background για λίγο. Κουφάλα. Καρφί, πάει ζωή εδώ, είπαμε. Να και ο Εράκος εδώ, μόνιμος.
Έτσι. Αποχαιρετώντας την καλύβα, καθώς τα σύννεφα χαμηλώνουν, Δημήτρη, όπως βλέπεις, πάμε να γναντέψουμε λίγο από το όμορφο. Βλέπεις, κατεβήκανε. Ίσως έχουμε και καμία ελαφριά χιονόπτωση εδώ το βράδυ. Έως και βαριά χιονόπτωση, δεν ξέρεις. Αν και, είπαμε, ο καιρός εδώ πέρα είναι, έχει μικρό κλίμα πάντα στα βουνά. Πάμε, βγούμε στο ξέφωτο, θα δούμε τελευταίες φωτογραφίες, βγούμε στο δασωμένο για να φτάσουμε τα μάτια. Μπλόκο. Στο ξέφωτο. Wow. Τελευταία φορά και τον αλογότοπο και την βάλια κάλτα. Ωραία. Εντελώς άλλη δυναμική. Άλλες ισορροπίες χρωμάτων, άλλοι φωτισμοί. Από εδώ φαίνεται το χωριό καλά, Μίτσο. Να το. Το είδες? Πρωτεύουσα. Τι πάδες? Ναι. Ε? Ναι. Κατάβαση με αγαπημένα χρωματικά balance. Πάντα ήμουν φαν και αυτής της καιρικής κατάστασης. Ομοιόμορφη γκριζούρα, με πολύ διάβια όμως. Εντάξει, γκριζούρα, ομίχλη που δεν βλέπεις μπροστά σου και τα λοιπά και τα αρέστα, εντάξει. Καλή χρυσή, άγια, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Κύριε Δημήτρη, κάμερα σε εσάς, εντυπώσεις. Τέλεια όλα. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, χθες είχαμε μεγάλη κουβέντα με το τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, γιατί ο Δημήτρης δεν έχει την άνεση να έρχεται τόσο συχνά στα βουνά. Είναι εγκλωβισμένος στην πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κατεδικασμένη να βλέπει ένα βουνό ψηλό. Και εδώ στην Πίνδο του είναι, εντάξει, είναι μία απόσταση να έρθει, δεν το έχει δίπλα. Και είχαμε την κουβέντα, λοιπόν, να μην μακρηγορώ, έγνωστα, πού να πάμε, τι να κάνουμε, τι να δούμε. Μου έλεγε Δρακόλυμνη, Δρακόλυμνη, καλά τα λέω. Δρακόλυμνη, λέω, μία Δρακόλυμνη έχουμε δει. Θα σε πάω σε ένα σημείο στο οποίο θα δεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Δασωμένα, δέντρα, θέα μέχρι άγραφα, Πίνδο, όλη τη βόρεια Πίνδο. Θα δεις για ένα εναλλακτικό δρόμο να ανεβαίνεις στο βουνό. Ρόμπολα, έτσι. Εντάξει, Δρακόλυμνη την έχουμε δει, την έχουμε κάνει. Εντάξει. Ξέρεις τι θα δεις, τι περιμένεις να δεις. Θες κάτι άλλο? Και είχα δίκιο για την πρότασή μου. Πολύ ωραία, ναι. Έτσι, πράγμα. Περηφάνεια. Μείον 500 γραμμάρια ελαφρύτητος. Κοίτα τι ωραία που είναι εδώ πέρα, εδώ είναι απόλαυση τώρα. Τώρα είσαι ζεστός, κατεβαίνεις. Έχει πάρει μπροστά η μηχανή του οργανισμού. Καλύτερη φάση. Ανασύνταξη, κατεβαίνουμε πάδες. Έτσι για την άνεσή μας. Πιούμε κανένα καφεδάκι στην πλατεία στο ξενό, αν είναι, θα έχει τα φέρνα του χωριού, ο Οντάς, του Ανάσα. Περάσουμε για από εκεί. Κάνουμε μια κατάθεση σαρκοφαγίας. Αν είναι ανοιχτά, εντάξει. Αλλιώς σπίτι κονσέρβα, έτσι. Ένα τόνο το χτυπούσα, βάζει.
Ένα τόνο, δεν μας κάνει τίποτα. Τέτοια χιλιοπόνε. Εσείς χιλιοπόνες, όνομα και πράγμα. Ωραία. Τέλεια. Πάμε. Βλέπω ένα αυτοκίνητο, μια σκηνή, 8 χιλιόμετρα και κάτι ψηλά. Άξιοι, μπράβο μας. Και ευλογημένοι που είδαμε τέτοια ομορφιά. Αυτά. Εντάξει. Τυπικά φτάσαμε πίσω από αυτό το υψάριο. Άρα σκηνάρα.